Δεν αποκλείουν το γεγονός να κινητοποιηθούν μαζικά και να διοργανώσουν συλλαλητήρια οι κυνηγοί της Θεσσαλίας, καθώς οι αντιδράσεις γύρω από το νομοσχέδιο Άρχος παραμένουν έντονες. Πρόκειται για νομοσχέδιο που είχε προκαλέσει εξ αρχή τις αντιδράσεις τόσο των ιδιοκτητών των ζώων όσο και των κτηνιάτρων, που θεωρούν παράνομη την υποχρεωτική στήρωση και τη λήψη DNA. Ως Ομοσπονδία αντιδράσαμε τότε, το 21, για τα ζώα, η στήρωση των ζώων. Ο νόμος Άργος, όταν ήταν το νομοσχέδιο πριν τον Αύγουστο και έγινε, ψηφίστηκε μετά και έγινε νόμος, δεν έχει λειτουργήσει ακόμη. Είναι στο στάδιο ακόμη το να έχουν δημιουργηθεί οι αποθήκες για να δεχτούν DNA αν κάποιος δεν θέλει να κάνει τη στήρωση. Και εγώ προσωπικά που έχω 25 σκυλιά αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να βάλω σε αυτή τη διαδικασία τα σκυλιά μου. Θα προτιμήσω τη δεύτερη λύση με το DNA. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυνηγών Θεσσαλίας αναφέρει ότι πέραν της υποχρεωτικότητας είναι πολύ μεγάλο και το οικονομικό κόστος. Πάλι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό, 150 ευρώ για το κάθε σκυλί. Αντιλαμβάνεσαι το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο κάθε πολίτης, γιατί δεν αφορά μόνο εμάς τους κυνηγούς, αφορά και τον καθένα που έχει ένα σκυλί στο σπίτι του, στην αυλή του ή οπουδήποτε. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, το κράτος, και καλούμαστε να το λύσουμε εμείς οικονομικά, προσφέροντας για να μπορέσουν να πατάξουν τα αδέσποτα. Και εγώ το λέω εδώ και απευθύνομαι σε όλους, πόσα κυνηγόσχυλα κυκλοφορούν στην πόλη της Λάρισας που έχετε εσείς άποψη στα χωριά. Είναι όλα σκυλιά τα οποία τα λέμε εμείς εδώ στην επαρχία, κοκόνια, διασταυρωμένα, τζομπανόσχυλα ή οτιδήποτε άλλο, εκτός από κυνηγόσχυλα. Αλλά η πρόταση δική μου είναι να το δούμε το νόμο από βάση το θέμα της στήρωσης, γιατί αυτός ο νόμος δεν εφαρμόστηκε πουθενά σε καμιά χώρα. Εφαρμόστηκε σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής εδώ και 27-28 χρόνια και τον απέσυρα σε 3 χρόνια, διότι αντί να πατάξουν τα αδέσποτα, τριπλασιαστήκανε. Άρα αποτύχει, πιστεύω, αυτός ο νόμος. Αλλά και πέρα από εκεί, οι κτηνίατροι, από ό,τι γνωρίζετε, οι ιδιώτες έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο, στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, για το πρόβλημα που δημιουργείται σε ένα σκυλί όταν πας να το κάνεις στήρωση. Δεσμεύτηκε η Γενική μας Συνέλευση, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα όσον αφορά για τον νόμο αυτόν, θα κατέβουμε σε συλλαλητήριο και πολύ σύντομα. Οι κυνηγοί αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα άδικο μέτρο, το οποίο έχει εφαρμοστεί μόνο σε συγκεκριμένες πολιτείες της Αμερικής και σε καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη.